Σας επαναλαμβάνω λοιπόν ότι οι συντάξεις δεν θα μειωθούν. Ποιος θέλει τη μείωση των συντάξεων? Ουδής. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος μιλάει για το σύστημα Πινοσέτ. Καλά, εσείς ψηφίσατε όμως τη μείωση, Υπουργέ. Εδώ γυρίζει και λέει ότι θα εφαρμόσει αυτά που έχουν συμφωνηθεί για το φορολόγιο. Για να τον προλάβετε λοιπόν, φέρτε αύριο ένα νόμο με τον οποίο ακυρώνει τον νόμο Κατρούγκαλου. Είναι απλό. Έχω τη λύση. Ο Πρωθυπουργός, ακούστε κάτι. Το να παίξουμε επικοινωνιακά παιχνίδια. Δεν είναι επικοινωνιακό, είναι η λύση του προβλήματος. Η λύση του προβλήματος είναι να έχουμε τα οικονομικά εκείνα στοιχεία που εμείς πιστεύουμε ότι θα έχουμε ως ο Πρωθυπουργός, να πάμε και να αποδείξουμε ότι αυτά τα οικονομικά στοιχεία με τον προϋπολογισμό βγαίνουν, γιατί όπως τα έχουμε υπολογίσει βγαίνουν, και τότε να εξηγήσουμε σε όλους και στους διεθνείς οργανισμούς ότι εμείς δεν προχωράμε στην εφαρμογή του μέτρου της μειώσης των συντάξεων, γιατί πράγματι οι στόχοι μας έχουν επιτευχθεί. Όχι. Αυτό είναι το σοβαρό. Το καραγκιοζηλίκι και η μαγιά, η τσάπα μαγιά, είναι να βγαίνεις και να λες. Μειώνω τους φόρους στις επιχειρήσεις που μακάρι να μειωθούν. Μειώνω τον ΕΦΙΑ, αλλά κρατάω τα 2 δισεκατομμύρια έσοδα, δηλαδή μαϊμού μείωση. Μειώνω τις εισφορές και να μην λες πώς θα το κάνεις. Το πώς θα το κάνεις είναι ο κ. Μητσοτάκης. Δεν κάνει ταινία και προεκλογικό σποτ. Βγαίνει και μιλάει στην έκθεση Θεσσαλονίκης και ζητάει την έκθεση του Ελληνικού να κυβερνήσει. Και δεν εξηγεί πώς θα βγάλει τα λεφτά. Δεν εξηγεί ότι θα μειώσει μισθούς και συντάξεις, ότι θα απολύσει το σύνολο όλων των υπαλλήλων που είναι με σύμβαση.